έπρεσε κανένα. Όχι, αγγλιάδι μου, και εσύ. Όχι, δεν έπρεσε. Ούτε ο Πάπης έπρεσε εσένα. Και ποιον έπρεσε. Τον έρε. Τέσσερις ένικοι μιας πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και ένας μετανάστης, που αναζητούν τον ασυνείδητο, ο οποίος πετάει τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο από τον μπαλκόνι του, είναι οι ηρωές του Κέικ, του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, οι παραστάσεις του οποίου ξεκίνησαν με ιδιαίτερη επιτυχία στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη, και πρωταγωνιστές τη Μίνα Δαμάκη, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, τον Μάξιμο Μουμούρη και τον Λαέρτη Μαλκότσι. Γιατί στα 12 με ξέχασε. Παίζει λοιπόν το έργο πολύ με τα στερεότυπα, με τις εμμονές μας, με το αυτά που δεν θέλουμε να φανερώσουμε και που κρύβουμε όλα που έχει ο καθένας μας, κάποια κρυφά πράγματα, και που στο τέλος αποκαλύπτονται όλα μέσα από αυτό το, τη σύραξη. Ο τρόπος του Βαγγέλη του Χατζηγιαννίδη είναι μοναδικός. Έχει μια γραφή δηλαδή που εμένα τουλάχιστον με συγκινεί. Μου ταιριάζει πάρα πολύ και μου χτυπάει ένα κέντρο τόσο βαθιά που πραγματικά είμαι ευτυχισμένος. Στο σπίτι του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος ψήνει ένα κέικ για να υποδεχτεί την κόρη του από το εξωτερικό, δημιουργείται μια σύραξη ανάμεσα στους ενίκους, από την οποία σταδιακά έρχονται στην επιφάνεια οι ανασφάλειες των ανθρώπων, η βία, ο ρατσισμός και η μη αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου. Ένα σχόλιο συνολικά, ακόμα και για τον τρόπο που πλέον συμβιώνουμε σε μια πολυκατοικία και τον τρόπο που επικοινωνούμε και με αυτούς που είναι δίπλα μας και αυτούς που είναι μακριά μας. Που συμβιώνουμε, αλλά δεν συμβιώνουμε, συμπληρώνω, και που συναντιόμαστε, ας πούμε, αλλά στην ουσία δεν συναντιόμαστε. Τίποτα άλλο. Να, ήταν μια όμορφη μέρα.